χθες τα ξημερώματα κατά τις 4 η ώρα και κοιμήθη ο Μητροπολίτης μας, ο οποίος επί 41 χρόνια υπηρέτησε με πολύ ζήλο πνευματικό, με πολύ αγάπη, με πολύ απλότητα τη Μητρόπολη του εδώ και μάλιστα εργάστηκε μια ζωή αθόρυβα χωρίς να θέλει να παρουσιάζει τίποτα. Κακός και για μας, πολλές φορές δεν συμφωνούσαμε και εργάστηκε άοκνα. Έκανε ένα έργο σημαντικότατο γιατί βρήκε μια Μητρόπολη, ήταν ο πρώτος Μητροπολίτης της Καλαμαριάς, έτσι. Βρήκε γεμάτο παρεκκλήσια μικρά και έκτισε εκ θεμελίων σχεδόν όλους τους ναούς, σχεδόν όλους τους ναούς της περιοχής, από το μεγαλόπρεπο ναό της Παναγίας της Μηχανιώνας, μέχρι επισκοπείο που δεν υπήρχε, πνευματικό κέντρο και εστία, γυροκομείο και μικρό μονίδριο στην επανομή, μικρό. Αγάπησε πολύ το λαό του Θεού, δέθηκε μαζί του, δεν έβγαινε από τη Μητρόπολη καθόλου παρά μόνο για υπηρεσιακούς λόγους και δεν αγαπούσε τα πολλά λόγια. Μάλιστα μου είχε πει, όταν θα φύγω από τη ζωή, σας παρακαλώ, δεν θέλω λόγους, δεν θέλω επένους, μετά το θάνατο το λόγο τον έχει μόνο ο ουρανός. Εμείς πρέπει να σιωπήσουμε. Γι' αυτό και σας λέω περιορισμένα πράγματα, σεβόμενος την επιθυμία του. Ο καλός Θεός να τον έχει κοντά του, να έχουμε την ευχή του, γιατί 43 ολόκληρα χρόνια είμαι μαζί του, πραγματικός πατέρας, και μας στοιχίζει η απουσία του. Και ευχόμεθα και από εκεί που θα είναι να παρηγορεί και εμένα προσωπικά τους ιερείς, τους αγαπημένους μας ιερείς που ενδιαφερόταν πάντα από τον ντύσιμό τους, από την καθαριότητά τους και την καθαριότητα των ναών και ήθελε όλα να τελούνται ευσχημόνως και κατά τάξη και μάλιστα έλεγε ότι έχει ευθύνη γιατί θα δώσει λόγο στο Θεό για αυτούς. Και εύκολα δεν ξεχύεται, δεν τον ξεχάσουμε. Τον πονούμε και τον κλαίμε και να μην μας συνορώζεται Θεός το ανθρώπινο. Και εύχεστε κι εσείς να έχει καλό παράδεισο και καλή ανάπαυση ψυχούλα του. Εγώ τον, θα σου πω ότι τον ξέρω από το 1983, όταν είχα έρθει εδώ πέρα στην Καλαμαριά. Πρέπει να σας πω ότι έχουν περάσει 30 χρόνια, δεν μας έχει στεναχωρήσει, δεν μας είπε μια κακιά κουβέντα, πάντοτε συμβουλές και ειδικά όσον αφορά στο δικό μου επαιδείο για την βυζαντινή μουσική, πάντοτε μας άκουγε και πάντοτε ήθελε να κάνει αυτό που είναι σωστό. Εδώ στην Καλαμαριά πάντοτε είχαμε αυτό το πατριαρχικό ήθος και ύφος, το οποίο αυτό το είχε συνεχίσει ο δάσκαλός μας ο Άρχον Λυκουρούς Πετρίδης και φυσικά και εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να το συνεχίσω. Πάνος ήταν Άγιος άνθρωπος, χάσαμε τον πνευματικό μας εδώ πέρα ηγέτη, θα μείνει αξέχαστος. Είχα γνωρίζει τον Μακαριστό εδώ και 15 χρόνια. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, είδα στο πρόσωπό του πολύ αγάπη, πολύ τρυφερότητα. Ήταν άνθρωπος σωστός και άνθρωπος του Θεού. Ήθελε πάντα, μερυμνούσε για την Εκκλησία, μερυμνούσε για τους παπάδες, μερυμνούσε τι κάνουν, πώς είμαστε. Πάντα μας ρώτησε τι γίνεται, πώς πάτε εκεί, τι κάνει ο κόσμος. Και πάντα ήταν πολύ γνώστης αυτά τα γεγονότα που γίνονται εδώ και χρόνια και πάντα μας προειδοποίησε ότι αυτά τα πράγματα θα φτάσετε εκεί, αυτά που λέω εδώ και χρόνια θα φτάσετε εκεί και να που έφτασαν όλα αυτά τα κακά που έχουμε τώρα. Ήταν παντογνώστης σε πολλά πράγματα και εθνικά και θρησκευτικά και ακόμα διορθόδοξα και άλλα πολλά θέματα που αφορούν την κοινωνία, την Εκκλησία και την ιδιαίτερα έτσι την τοπική Εκκλησία που πάντα ήταν ένας πατέρας, βλέπεις ως πατέρας τον βλέπαμε πάντα, πάντα με ρωτούσε, πάντα μας αγαπούσε, πάντα ρωτούσε, πάντα ενδιαφερότανε και ακόμα για την τάξη Εκκλησίας, για το τυπικό, για το ψάλσιμο, για το... όλα αυτά ήθελε πάντα η Εκκλησία να είναι εν τέλει, να είναι τέλεια, όλα τα πράγματα να είναι όσο μπορεί, να είναι ό,τι πρέπει. Ήταν πολύ φιλοακούλουθος, παρόλο που η υγεία του στο τέλος δεν ήταν τόσο καλά, ερχόταν στην Εκκλησία, έκανε και λειτουργίες.
θυμάμαι τώρα από Χριστούγεννα μέχρι Κυριακή της Τηρενής, κάθε Κυριακή λειτουργούσε, δεν είχε, αλλά μετά με μπήκε νοσοκομείο, σταμάτησε τότε. Αλλά είχε αυτή πάντα, φιλοσοφικός ήταν η πατέρας, να μας αγαπάει, μας ερευνάει, μας έδωσε έτσι πολλές φορές παρακαταθήκες για να τα έχουμε εκεί στο μέλλον. Η Ιωνία του εν μίμηνα είναι, ο Θεός έστε να πάψει και είμαστε σίγουροι ότι εκεί κάπου είναι στο παράδεισο. Ευχαριστώ. Ήταν ένας πολύ καλός, πατέρας, Πέθος μεγάλο, απώλεια μεγάλη, ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Ευχαριστώ. Ήταν ένας άξιος Μητροπολίτης, τον αγαπούσε ο λαός, συμπαραστηκόταν στον πόνο του κόσμου. Αιωνία το ημνήμη. Ένας δεσπότης ταπεινός, λιγομίλητος. Μας λείψει πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλός. Το ξέρω από την ημέρα που ήρθα, από το 1974. Πάρα πολύ οι εκκλησίες, δημιούργησε την Καλαμαριά, την έχει κάνει, έχει χτίσει πολλούς ναούς. Πάρα πολύ καλός, κοντά στον κόσμο. Ο Μητροπολίτης ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, αγαπητός στο λαό. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Τίποτα περισσότερο. Ήταν υπέροχος. Άγιος άνθρωπος, καλό παράδεισο. Ο Θεός τον αναπαύσει. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο. Ήταν ένα αξιόλογο άτομο, αναντικατάστατο. Όλοι ήμασταν καταευχαριστημένοι. Ευχόμαστε καλό παράδεισο να έχει.